such a way with words where she talks about meaningful play. I really feel like that's what surfing is. It's just this feeling of it being kind of pointless. Art in the same house is not really serving any purpose, but hey, for some reason it feels good to have art on the wall. And surfing's kind of the same, you know? Like, we're not getting a meal or anything to show at the end of riding a wave. Any time in my life where something challenging's happened, it's changed everything. Back to school. Back to school. Ωραίο δεν θα ήταν. Χρόνια πέρασαν από τότε. Εντάξει, ακριβώς όχι, αλλά ναι. Ναι, ναι, για μένα λέω. Για εσύ όχι, εντάξει, είσαι πολύ νέα ακόμα. Επιστροφή! Είναι μεσαίο μεγέθος, σας έχω πει. Θα σας δείξω τώρα τα σκυλάκια στα επόμενα βίντεο. Μόνο. Θέλει εξαιρετικά σοβαρές προτάσεις. Τίποτα λιγότερο. Μόνο εξαιρετικά σοβαρές προτάσεις. Ευχαριστώ. Τι κάνεις? Ναι. Πώς είσαι? Θα σου βρούμε σπίτι? Καλησπέρα, πώς είστε, τι μου κάνετε? Μου λείψατε, εγώ έχω επιστρέψει. Είμαι στην Αθήνα, πίσω στη βάση. Έχω μπει σε κανονικότατους ρυθμούς. Και σήμερα είμαι με ένα μου τα πρόσωπα. Και είναι αυτό εδώ. Αυτός λοιπόν, ίσως τον έχετε δει στο προφίλ μου, γιατί είναι ο φωτογράφος μου. Ο Βασίλης είναι, παιδιά, 17 χρονών. Είναι ταλαντούχος, ανερχόμενος φωτογράφος. Και για την ηλικία θέλω να μου πεις, τι φωτογραφία άρεσε να που βγάζεις, αγόρι μου. Και δεν είναι τυχαίο που τον έχει ανεβάσει φωτογραφίες του Ιταλική Vogue και έπεται και συνέχεια με τη Vogue γενικότερα. Θέλω να δείτε στα επόμενα κάποιες από τις φωτογραφίες του. Σας το είπα? Σας το είπα ότι είναι φοβερός? Είναι 17 χρονών. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το προφίλ του. Για να δείτε ακόμα περισσότερες φωτογραφίες, μπείτε, δείτε τον, τσεκάρε τον, είναι φοβερός.
παιδιά τα όμορφα. Γεια σας. I'm a fireball. Fireball. Put your clothes in me. Put your clothes in me.